Γεια χαρά, είμαι ο Σπύρος Ζυγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube και είστε στο video learner.com. Κάνω το μάθημα της ανάπτυξης εφαρμογών σε προγραμματικό περιβάλλον. Είμαστε στην εξφαλμάτωση προγράμματος και σήμερα θα μιλήσουμε για την εξφαλμάτωση λογικών λαθών σε πίνακες. Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την εξφαλμάτωση κάποιων συνδυσμένων λαθών στα προγράμματα που χρησιμοποιούν πίνακες ως στατικές δομές δεδομένων. Δεν έχουμε τυχαία προσπέλαση, αλλά σε σειρά. Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα παράδειγμα εξφαλμάτωση λογικού λάθου σε πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πίνακα. Ακολουθεί η εκφώνηση. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα. Έσοδα καταστήματο. Πού να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα μηνιαία έσοδα. Ενός καταστήματο για το πρώτο εξάμεινο και να τα καταχωρήσει ένα πίνακα. Έσοδα με 6 στοιχεία. Στη συνέχεια για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Να ελέγχει αν είχαν περισσότερα έσοδα από τον ακριβώς προηγούμενο μήνα. Και να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα που θα δηλώνει την ύπραξη αύξησης. Πρώτο ερώτημα, δίνετε το πρόγραμμα, να εκτελέσουμε το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου 2.000, 1.800, 2.100, 200, 2.000 και 2.000. Και καταγράψτε την εκτέλεση της επανάληψης ελέγχου αυξητική στάση στον παρακάτω πίνακα τιμών. Στον πίνακα χρησιμοποιήστε όσε γραμμέ χρειάζεστε. Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματο, προτείνετε διορθώσει. Διασταυρώστε την απάντησή σα με αυτή που ακολουθεί. Πάμε να δούμε προτινόμενε διορθώσει στη δεύτερη επανάληψη. Το μήνυμα που εμφανίζεται αναφέρεται σε λανθασμένο μήνυμα για να αντιρρωθεί αυτό, πρέπει η εντολή γράψεων ο I μήνα αύξηση να γίνει ο I συν 1 μήνα αύξηση. Στην 3η και 5η επανάληψη εμφανίζεται η ύπαρξη αύξηση υπαρξη αύξησης ενω τα έσοδα των δύο μηνών είναι ίσα. Για να αντιρρωθεί αυτό, πρέπει η συνθήκη έσοδα I μικρότερη είσοδο του έσοδα I συν 1 να γίνει έσοδα i μικρότερο του έσοδα i συν 1, χωρίς το ίσο. Στην έκτη επανάληψη το πρόγραμμα προσπαθεί να προσπελάσει την τιμή του στοιχείου έσοδα 7, το οποίο είναι εκτός ορίων του πίνακα. Για να διορθωθεί αυτό πρέπει η εντολή για i από 1 μέχρι 6, στην επανάληψη ελέγχου να γίνει για i από 1 μέχρι 5. Αλλιώς θα έχουμε αντικανονικό τερματισμό. Μία συμβουλή τώρα κατά την εξπαλμάτωση προγραμμάτων που χρησιμοποιούν πίνακε. Χρειάζεται να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στο μέγεθο των πινάκων κατά τη δήλωσή του, στου δείκτε των πινάκων κατά την προσπελασή του και στην υπέρβαση των ορίων του πίνακα, ώστε να μην έχουμε αντικανονικό τερματισμό να κάνουμε μια δραστηριότητα εξφαλμάτωση λογικών λαθών σε πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πίνακα. Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενό προγράμματο. Έσοδα υποκαταστημάτων. Μια επιχείρηση έχει τρία υποκαταστήματα για I από 1 μέχρι 3. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα που να διαβάζει από το πληκτρολογίο τα έσοδα κάθε υποκαταστήματο ανά τρίμηνο ενό έτου, άρα έχουμε 4 τρίμηνα για κάπα από 1 μέχρι 4 και να τα καταχωρήσει σε ένα πίνακα για κάθε υποκατάστημα να υπολογίζει και να εμφανίζει τα αιτήσια έσοδα. Πάμε στο πρώτο ερώτημα. Έχει δοθεί το πρόγραμμα. Εκτελούμε το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου του πίνακα. Έχουμε για πρώτο, δεύτερο, τρίτο υποκατάστημα και για πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, τρίμηνο. Και να συμπληρώσουμε τον πίνακα των τιμών στον πίνακα αυτό μπορούμε να βάλουμε όσε γραμμέ θέλουμε. Πάμε εδώ πέρα. Άσμα 0. Πάμε πρώτο υποκατάστημα για ίσον 1. Πάμε στο πρώτο τρίμηνο. Ωραία. Μετά πάμε στο δεύτερο τρίμηνο. Ωραία. Το αθρίζουμε. Μετά πάμε στο δεύτερο υποκατάστημα. Ισον 2. Μετά πρώτο τρίμηνο δεύτερο τρίμηνο, τρίτο τρίμηνο και κάνουμε το άθροισμα. Πάμε μετά πάλι στο I ίσον 3. Ωραία, πρώτο τρίμηνο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Πολύ ωραία. Και μετά βγαίνουμε εκτός του πίνακα. Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Προτείνεται διορθώσει. Υπάρχει λάθο στον υπολογισμό των αιτήσεων εσόδων κάθε υποκαταστήματο. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή αυτή υπολογίζεται σωστά μόνο για το πρώτο υποκατάστημα. Όταν ξεκινά ο υπολογισμό για το δεύτερο υποκατάστημα, η τιμή του αθρίσματο δεν μηδενίζεται. Κατά συνέπεια, στον υπολογισμό του αθρίσματο, κάθε υποκαταστήματο λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο άθρισμα. Για να διορθωθεί αυτό το λάθο, πρέπει η σειρά των εντολών 6 και 7 να αντιστραφεί. Κοιτάξτε εδώ πέρα, το άθρισμα μπήκε μέσα στη δομή επανάληψη για i από 1 μέχρι 3. Και έτσι δεν έχουμε λάθο. Και τελειώσαμε με την εξαρμάτωση συλλογικών λαθών σε πίνακε. Ακολουθεί η εξαρμάτωση συλλογικών λαθών σε υποπρογράμματα από το Σπύρο Ζιγούρη, το κανάλι μου στο YouTube και το βίντεο learner.com. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας!